μια και είμαστε στο κομμάτι των ευρωεκλογών αλλά και τη διαδοχή του Ζαν Κλον Γιούγκερ. Κοντά μα έχουμε τον Μιχάλη Μιτσό από την Εφημερίδα Τα Νέα. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώ ήρθε. Καλώ σα Ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην μα αγγίζει άμεσα, αλλά θα το βρούμε απέναντί μα γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δείξει τον επόμενο πρόεδρο τη Κομισιόν. Και το ερώτημα είναι. Ο κύριο Τσίπρα υποστηρίζει τον Τίμερ μας, ο κύριο Μητσοδάκη τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Πού είμαστε λοιπόν και τι θα σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα και για την χώρα μα. Ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρω αν ξαναείπε σήμερα ότι ο Βέμπερ είναι ανθέλληνα και γι' αυτό δεν τον υποστηρίζει. Είναι πρόκειται για ένα ψέμα γιατί mm -hmm. ο Βέμπερ να δεν είναι. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Ε, ενώ δεν υποστήριξε ποτέ την έξοδο τη Ελλάδα από το ευρώ, όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι όμω πολλά άλλα πράγματα, ή μάλλον δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ε, σύμφωνα με του περισσότερου, ε, νομίζω, ηγέτε, ο άνθρωπο τον οποίο χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει που έχει μπροστά τη, οι οποίε είναι μεγάλε. Η άνοδο των λαϊκιστών, όσο και αν δεν ήταν αυτή που αναμενόταν, είναι μεγάλη και των ακροδεξιών και χρειάζεται έναν ισχυρό, δυναμικό και αποφασιστικό πρόεδρο τη Κομισιόν. Αυτή είναι η άποψη του Εμμαντούα Μακρόν και των φιλελευθέρων. Ο ο και των φιλελευθέρων εν γέννη, οι οποίοι εξ αρχή δεν του άρεσε. Ναι, μεν αναγνωρίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του Spitzenkandidat, δηλαδή ότι το πρώτο κόμμα στο, Ευρωπαϊ... στο στις ευρωεκλογέ πρέπει να δώσει, θα είναι δημοκρατικό μάλλον να δώσει τον πρόεδρο τη Κομισιόν, όμως αυτός ο πρόεδρος της Κομισιόν πρέπει να έχει και τις ικανότητες που απαιτούνται. Ο Μακαλόνι λοιπόν λέει ότι ο Βέμπερ είναι ένας άνθρωπος άχρωμος, ε, χωρίς εμπειρία, ε, χωρίς να έχει κάνει και να, να είναι αποφασισμένος να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται και άρα δεν τον υποστηρίζει. Εάν ο Μακρόν και οι Φιλελεύθεροι δεν υποστηρίξουν και οι Πράσινοι τον Βέμπερ, ό,τι και να έχουν συμφωνήσει οι υπόλοιποι, πλειοψηφίες δεν βγαίνουν. Σήμερα λοιπόν στην άτυπη σύνοδο συνοδοκορυφής ξεκίνησε ένα μεγάλο παζάρι, ένα μεγάλο παιχνίδι ή αν θέλετε η πραγματική πολιτική, όπως έγραψε το πολιτικό σήμερα, επιτέλους ναι. ξεκινάει η πολιτική. Δηλαδή τα παζάρια, δώσε, πάρε, υποστήριξε εσύ αυτόν εδώ για να υποστηρίξω εγώ αυτόν εκεί, ε, ώστε κάποια στιγμή, πότε θα είναι αυτό δεν ξέρουμε, ελπίζουν να είναι πριν συνέλθει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι πιθανό να κρατήσει και όλο το καλοκαίρι, να βγει ένας πρόεδρος στην Κομισιόν και μετά και οι άλλοι πρόεδροι στα άλλα όργανα, ο οποίο θα είναι άξιο για να ηγηθεί αυτή τη θέση στι κρίσιμε συνθήκε που αντιμετωπίζει. Βέβαια, η Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι κάθε άλλο παράλληλη είναι η μία χώρα προ την άλλη και βεβαίω η ενότητά τη πολλέ φορέ είναι à la carte. Όταν βολεύεται, βοηθάει, όταν δεν βολεύεται, δεν υποστηρίζει κανέναν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, είτε με τη μία περίπτωση του Τίμερμαν είτε με την άλλη περίπτωση του Βέμπερ, η Ελλάδα έχει να προσδοκεί κάτι από την οποιαδήποτε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρόεδρου τη Κομισιόν. Καταρχά, δεν είναι Πρακτικά. μόνο αυτέ οι δύο υποψηφιότητε. Δεν είναι ή ο ένα ή ο άλλο. Mm -hmm. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι κανένα από του δύο. Mm -hmm. ε, θα υπάρξει μια λύση άλλη που μπορεί να είναι είτε μια τρίτη προσωπικότητα που έλαβε μέρο στο debate, όπω είναι η Μαργκρέτη Βεστάγκερ, μια πολιτικό που έχει αποδείξει ότι είναι δυναμική από τον τρόπο που αντιμετώπισε την φορολογία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και η οποία θα είναι μια γυναίκα. Και όπω είπε και η Σκά Κέλλερ σήμερα καιρό είναι να βγει μια γυναίκα. Ή θα είναι ο Μισελ Μπαρνιέ, όπω ακούσαμε, που είναι όχι ακριβώ ο εκλεκτό του Μακρόν. Ο Μακρόν δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, τον φοβάται. Επειδή είναι πολύ ικανό ο, ο Μπαρνιέ, είναι μπορεί να τον απειλήσει. Δεν πάει να είναι Γάλλο. Ε, και αν πάρει αυτή την, ε, τη θέση. θέση. να πάρει ένα Γερμανό τη θέση της, του, διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα δεν είναι μία από τι δύο αυτέ λύσει. Τώρα, στο ερώτημα τι προσδοκάει η Ελλάδα, νομίζω ότι η Ελλάδα προσδοκά μια ισχυρή Ευρώπη. Μια ισχυρή Ευρώπη είναι προ όφελο και τη Ελλάδα. Άρα το θέμα δεν είναι, ας πούμε, αν είναι σοσιαλιστή επί κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, είναι να είναι ένα κατάλληλο και ικανό πρόεδρο. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μιχάλης Μητσός από τα Νέα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας απόψε. Εγώ.